Βιβλιοθεραπεία. Σε δύσκολους και νοσηρούς καιρούς, η ιαματική εκπομπή του πρώτου προγράμματος για το βιβλίο. Βιβλιοθεραπεία. Χορηγείται μία φορά την εβδομάδα από την Όλγα Πιερίδου και τους φιλοξενούμενους της. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μια ακόμα έκδοση της βιβλιοθεραπείας και βεβαίως όπως συνηθίζουμε με ένα, δύο, τρία βιβλία αναχήρας αν και θα εστιάσουμε στην τελευταία έκδοση, στο νέο βιβλίο του συγγραφέα, τον οποίο έχουμε βεβαίως επί της συνταγογράφησης, είναι κυρίες και κύριοι, ο Στέφανος Ευαγγελίδης, ο οποίος ήδη μας έχει δώσει δύο βιβλία μελέτης, μελέτης εγκλήματος και αφορούν και τα δύο την Κύπρο. Θα τα διατρέξουμε έστω εντάχει αλλά, αλλά για να εστιάσουμε στο νέο του βιβλίο το οποίο είναι μυθιστορία είναι μυθιστόρημα εποχής ο τίτλος του είναι Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος και υπότιτλος Εγκλήματα στο Βασίλειο της Κύπρου δεν μας εκπλήσει γιατί για να το γνωρίσουμε καλύτερα θα στραφώ στην τελευταία σελίδα του βιβλίου ε, γιατί, γιατί είναι ο ίδιος νομικός πριν τον καλωσορίσω στην απόψη βιβλιοθεραπεία, θα πω εγώ τι διαβάζω εδώ, κάτω από μια φωτογραφία του που τον δείχνει έτσι προβληματισμένο και σκεπτικό να κοιτάει ένα βιβλίο. Κάτι μου λέει ότι είναι βιβλίο έρευνα. Βιογραφικό σημείωμα μα, λοιπόν του Στέφανου Ευαγγελίδη, ο οποίο γεννήθηκε, να το πούμε. Να το Δεν πούμε. Έχει το πρόβλημα. Γεννήθηκε το 1967, κυρίε και κύριοι, σε λόγια οικογένεια τη Λευκοσία. Ξεκίνησε να γράφει από πολύ μικρό, ακολουθώντα την οικογενειακή παράδοση. Καθώ ο πατέρα του, Δημήτριο Ευαγγελίδη, και ο παππού του, Αριστόδημο Χαραλαμπίδη, υπήρξαν επίση συγγραφεί. Σπούδασε στη νομική σχολή Αθηνών και άσκησε τη μαχόμενη δικηγορία για περισσότερο από 20 χρόνια. Η δικηγορική του ιδιότητα, η ενασχόλησή του με το ποινικό δίκαιο και την παραβατική συμπεριφορά σε όλες τις εκφάνσεις έστρεψαν το ενδιαφέρον του προς την εγκληματολογία και ειδικότερα προς την γυναικεία εγκληματο... εγκληματικότητα στην Κύπρο. Καρπός της ανασχόλησής του με αυτόν τον τομέα υπήρξαν τα δύο πρώτα του βιβλία στη Λιανή Χ, τυκλοφορείται το ένα και μύδιε και κλιτεμνίστρες, τυκλοφορείται το άλλο. Είπαμε, θα τα διέλθουμε να μάθουμε περισσότερα. Ε, εσείς μπορείτε να τα αναζητήσετε από τις εκδόσεις Αρμίδα. Όπως επίσης και το νέο του βιβλίο που προείπαμε και αυτό από τις εκδόσεις Αρμίδα. Και η δεύτερη παράγραφος του βιογραφικού, παθιασμένος με την ιστορική έρευνα, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και την έρευνά του σε δύο ιστορικές περιόδους της Κύπρου, την Φραγκοκρατία και την παρουσία του εβραϊκού στοιχείου στο νησί μέσα στους αιώνες. Η έρευνά του για τη Φραγκοκρατία τον οδήγησε στη συγγραφή του πρώτου μυθιστορήματός του, Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος, ενώ σκοπεύει σύντομα να εκδώσει σε βιβλίο τα πορίσματα της έρευνά του με την παρουσία των Εβραίων στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά στην Κύπρο και την Ελλάδα και στον ελεύθερο του χρόνο συλλέγει γραμματόσημα και εκτρέφει αλιγάτορες. Ε, σε αυτό θα σταθούμε θαρό, ίσως και να ξεκινήσουμε από αυτό κύριε Ευαγγελίου, για πριν περάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα και επίσης να πω ότι είναι εδώ μαζί μας συντροφιά Α, γιατί τα προσωπικά αυτά δεν τα λέει το βιογραφικό σα, είναι νυμφευμένος α, Με ένα τουλάχιστον παιδί. Ε, ε, ε. Το Δημήτριο Ρωμανό. Ο Δημήτρη Ρωμανό είναι εδώ δίπλα μα, κυρίε και κύριοι, με το ηλεκτρονικό του πλακίδιο. Αυτά τα έξυπνα τηλέφωνα δεν ξέρω πώ τα λένε και μα απαθανατίζει με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Εκτρέφεται λιγάτορε, κύριε Ευαγγελίδη ε, προσπαθώ, προσπαθώ να ξεκινήσω μια φάρμα εκτροφής και εκπαίδευσης αλι, ε, αλιγατόρων. Είναι λίγο δύσκολο, βέβαια, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω τελικά. Είναι αλιγάτορες και όχι κροκόδειλοι. Αλιγάτορες, αλιγάτορες. Γιατί ο αδερφός μου γνώριζε ε, στη Μαλαισία που βρισκόταν έναν κινέζο εκτροφέα κροκοδίλων. Α, μάλιστα, ενδιαφέρον, ε, συνάδελφος. συνάδελφο. ναι. Ε, ναι. Ε, οπότε αργότερα μπορεί να σα φέρω και σε, ε, σε επαφή. Ακριβώ, ε, ακριβώ. Ε, ναι. Για το κρέα του, φαντάζομαι. Όχι, όχι, καθαρά για εκπαιδευτικού Μα... λόγους. λόγου. Είναι εκπαίδευση. Εκπαιδεύω του αλληγάτορε. Α, <laughs> α, δεν είναι αναλώσιμη. <laughs> όχι, όχι, ποτέ. ποτέ. ούτε για ποτέ, ποτέ. το δέρμα του. Ούτε, ούτε. Ούτε τσάντε. Από του δικού ποτέ. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Πώς σας ήρθε η ιδέα αυτή? <laughs> Ασφαλώς, προκειται για ένα αστείο, ένα inside joke, όπως λέμε στα ελληνικά, ε, με τον εκδότη μου. Δεν, ah, δεν, δεν εκτρέφω αλληγάτωρες. <laughs> <laughs> ναι, δεν εκτρέφω αλληγάτωρες, όχι. Bon. Γραμματώσιμο όμως η λέγω, αν... <laughs> Κάποιο ακροατής ενδιαφέρεται για δωρεά γραμματοσύμων προ τον... έναν ταλέπωρο συγγραφέα. Ευχαρίστω. Λοιπόν, <laughs> γίνεται αποδεκτή. Συγγραφέα, αλλά εξαιρετικό, κυρίε και κύριοι. Πρέπει να ομολογήσω ότι ε, το μυθιστόρημά το οποίο διάβασα, τα προηγούμενα βιβλία ε, περί εγκλημάτων και μάλιστα γυναικείων στην Κύπρο ιστορικά. Ε, δεν τα έχω διαβάσει, δεν πρόλαβα, αλλά διαβάζεται απνευστή το μυθιστόρημά του, Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος, ε, θα εστιάσουμε σε αυτό. Ε, όμως, ε, θέλω να μου πείτε κύριε Βαγγελίδη, πώς ξεκινήσατε αυτή την ιστορία με την γυναική εγκληματικότητα της Κύπρου ιστορικά ε, και τι είναι αυτά τα δύο βιβλία, «Στη Λιανή, χ Εγκλήματα και Τιμωρία», το ένα το οποίο κυρίες και κύριοι στο εξώφυλλό του έχει μία ε, κρεμάλα φιλιά, ναι. και μύδιες και κλειτεμνίστρες το άλλο ε, με τη φωτογραφία μιας Κυπρίας η μύδια θα είναι, οι θάνε θα είναι, ε, με ένα σκοτεινό ύφος mm -hmm. αλλά πολύ γοητευτική mm -hmm. φαίνεται έτσι αν κανείς δεν ξέρει την ιστορία της ε, λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Το παλαιότερο, πρώτη έκδοση 2012, έχει επανεκδοθεί. Έχει επανεκδοθεί, όμως, ναι, σε δεύτερη έκδοση. Με αυτή την στυλιανή χ. Mm -hmm. Την στυλού. Την στυλού. Ακριβώ. Ε, η στυλιανή Χριστοφή, με καταγωγή το ριζοκάρπασο της, α, στην Καρπασία, ήταν μια πολύ γλυκιά γιαγιά. Εκτός όμως από γλυκιά γιαγιά, ήταν και μια serial killer. Mm. Πρόκειται σαφώς Περί πραγματικής ιστορίας Πάμε πίσω στο χρόνο Πάμε ε, Η Στυλού γεννήθηκε Το 1900 Περίπου Αρχές του το αιώνα. αιώνα Είτε τέλη του 19ου Είτε αρχές του 20ου Δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ημερομηνία γεννήσης της ε, Το πρώτο της Το έγκλημα Το διέπραξε Το 1924 Δολοφονώντας Με την συνέργεια δύο, των δύο συνειφάδων της την πεθερά τους. <laughs> και μάλιστα <laughs> την, την... <laughs> ακριβώς, <laughs> ακριβώς <laughs> βέβαια Ναι, ε, εντάξει Βέβαια έχουμε <laughs> θανάσιμη <laughs> νύφη Θανάσιμη ακριβώς <laughs> ε, Και μάλιστα της με ένα, <laughs> τη δολοφόνησε με ένα φρικτό τρόπο ε, Βάζοντας μέσα στο στόμα της ένα αναμένο πυρσό <laughs> Ακριβώς <laughs> ε, Γι' αυτό το έγκλημα, παρόλο που προσήχθη στη δικαιοσύνη, δεν καταδικάστηκε. Γιατί κανένας δεν μίλησε. Mm -hmm. Κανένας δεν, ε, την, ε, δεν μαρτύρησε εις βάρος της. Όλοι ξέρανε, κανένας δεν μίλησε. Γενικά στην Κύπρο στα εγκλήματα, είχαμε μετά τη διάπραξη του εγκλήματος μία ομερτά. Mm -hmm. Κανένας δεν μιλούσε. Είτε επειδή δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές τις τουρκικές παλαιότερες, τις οθωμανικές μάλλον, ή τις ε, αγγλικές okay. αργότερα είτε επειδή φοβόταν. Φοβότα, φοβόταν το δράστη. Okay. Όλοι ξέρανε, κανένας δεν μιλούσε. Okay. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δυσκολεύτηκα να βρω πηγές, άμεσες πηγές, δηλαδή ανθρώπους που έστω είχαν ακούσει για αυτό okay. το έγκλημα. Okay. Κανένας δεν ήξερε. Okay. Γιατί, γιατί κανένας δεν μίλαγε. Η Στυλού είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ένα, ο μεγαλύτερος γιος, ο Σταύρος, πήγε στην Αγγλία όπου εγκαταστάθηκε. Παντρεύτηκε μία Γερμανίδα. Απέκτησε τρία παιδιά. Και κάποια στιγμή η μητέρα του, η Στυλού, αποφάσισε να πάει στην Αγγλία να τον επισκεφθεί. Mm -hmm. Και όχι μόνο να τον επισκεφθεί, και να δουλέψει για να... Για ένα ξεπληρώσει ένα χωράφι που είχε αγοράσει εκεί στο Ριζοκάρπασο γενικά οι γυναίκες της Καρπασίας ήτανε μητριαρχικές mm. ήτανε πολύ δυναμικές γυναίκες και εδώ πρέπει να σας πω ότι η Καρπασία όπως και η Πάφος ήταν οι πιο εγκληματογόνες περιοχές mm. της Κύπρου ίσως οι πιο απομακ, απομακρές mm. οι πιο ας το πούμε αποκλεισμένες περιοχές δύσκολα προσβάσιμες τότε και έτσι ακριβώς υπήρχε αυτό το εγκληματικό φαινόμενο αναπτύχθηκε αυτό το εγκληματικό φαινόμενο στην Καρπασία και στην Πάφο Μας μην ξεχνάμε ότι η, η, τα χασαμπουλιά, τα χασαμπουλιά τα, ναι, 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 ναι. οι γνωστοί Τουρκοκύπριοι ναι, ναι. εγκληματίες ε, ζούσαν στην Πάφο ναι, ναι. Ε, Λοιπόν... Πάει στην Αγγλία ή στη Λου, στο Λονδίνο, βρίσκει δουλειά, με, μένει με τον, με τον γιο τη και τη γυναίκα του και τα εγγόνια τη και αμέσω αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα στο σπίτι. Mm -hmm. ε, θεωρούσε, για παράδειγμα, ότι ήταν ε, κακό το ότι ε, η γυναίκα δεν ζήμουνε ψωμί και έπρεπε να το φέρουν από το φούρνο yeah, το yeah, ψωμί. Yeah. Θεωρούσε ότι η γυναίκα δεν ασχολείται ε, με τα παιδιά, δεν ε, μεγάλωνε σωστά τα παιδιά. Κάποια στιγμή τα πράγματα φτάσαν σε ένα οριακό σημείο. Ε, αρχικά τη ζήτησε ο γιος, της, της σε ένα άλλο σπίτι να μένει. Mm -hmm. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα του τη φέρανε πίσω, γιατί κανένας δεν την άντεχε. Yeah. Της σε αλλού του, τη ξαναφέρανε πίσω. Και τελικά αποφασίστηκε μετά από συνεχείς συγκρούσεις με την Γερμανίδα, σύζυ... τη Γερμανίδα νύφη τη mm -hmm. και σύζυγο του γιού τη, την Έλα, Έλα Δωροθέα, αποφάσισαν να τη ζητήσουν να φύγει από την Κύπρο. Από... Για την Θα... Κύπρο. Ναι. Ναι, να επιστρέψει. Να <laughs> επιστρέψει στην Κύπρο. Ε... Η Στυλού είχε άλλα σχέδια. Mm -hmm. Δεν το δέχτηκε αυτό. Έτσι μια φορά που έφυγε ο γιος της να πάει στη δουλειά ένα βράδυ γιατί δούλευε ως σομελίε-ινοχός ας πούμε mm -hmm. Σε ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ ε, του Λονδίνου όπου συχνάζαν δούκες, πρίγκιπες και εν πάση περιπτώσει όλη η αριστοκρατία η Βρετανική Όταν βρήκε μόνη της την Έλα στην κουζίνα του σπιτιού τη χτύπησε με ένα σίδερο ε, η Έλα έπεσε κάτω, είδε η Στυλού ότι δεν πεθανε mm -hmm. και έτσι πήρε ένα κασκόλα ε, κασκόλ από τα εγγόνια της και τη στραγκάλισε. Μάλιστα. Έσυρε το πτώμα έξω, το περιέλουσε με, με υγρή παραφίνη και βάλε φωτιά. Η δεύτερη φωτιά. Είναι η δεύτερη φωτιά στη ζωή της Στυλούς. Μάλιστα. Ε, παρόλα αυτά η Στυλού δεν γνώριζε ότι ένα πτώμα δεν είναι εύκολο να το κάψεις με λίγη παραφίνη. πάση περιπτώσει αποκαλύφθηκε το έγκλημά τη και ήδη καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 1954 στην, στην Αγγλία. Αγγλία. Στην Είχε Αγγλία. μεταξύ επιστρέψει στην Κύπρο. Όχι, όχι. 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 Συνελήφθη, συνελήφθη. Την, ίδια, συνελήφθη. την ίδια μέρα. Μάλιστα συνελήφθη και ο, ο γιο τη. Uh -huh. Γιατί οι αγγλικές Ήχαν... αρχές τον θεώρησαν mm yeah, υποψίε. είχαν υποψίες. Ο γιο τη βέβαια απαλλάχτηκε. Η ίδια καταδικάστηκε. Είναι η πρώτη τελευταία ε, γυναίκα που απαγχωνίστηκε στη Γερμανία. Στην Αγγλία. αγγλία. Ε, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι και η τελευταία γυναίκα που απαγχωνίστηκε στην Αγγλία διέπραξε το έγκλημα στον ίδιο ακριβώς δρόμο. Τι μου λέτε. Ακριβώς πω, πω. Δύο, δύο πόρτες πιο κάτω από εκεί που έμενε η στιλού. Αυτή είναι η στιλιανή γιατί γιατί. Είχε... Χατζι... Ε, Στιλιανή στη Χριστοφή Απλώς ναι. τα ε, Η Ιστιλού λοιπόν ε, Μα... Είναι Μελέτη είναι γραμμένο σαν ντοκιμαντέρ mm -hmm. Διάβαζε κάπου Και, και μάλιστα και Είναι βοητευτικό ανάγνωσμα κυρίες και κύριοι ε, ε, Καλά ε, εγωιτευτικό, Εν <Σταξύ> ναι, <in Σταξύ> πάση περιπτώσει είναι πολύ ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, τόσο και για την, την ιστορική, για του, για διάσταση. Την ιστορική <Σταξύ> του διάσταση. <Σταξύ> ανήκει, αν θέλουμε να το κατατάξουμε κάπου, ανήκει ίσως ε, στη λεγόμενη μικροϊστορία. Δηλαδή, παρακολουθώντας τη ζωή ενός ανθρώπου μέσα στο ιστορικό πλαίσιο, μπορούμε να μάθουμε πολλά, και για, πολλά... για την για ε, την, και για την, ακριβώς, για την ατμόσφαιρα. Ε, πιθανότατα αυτό να γυριστεί και σε ταινία. Η ε, Στυλιανή Θα... ναι. ναι. Πιθανότατα. Ναι. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ακριβώ. Βέβαια. δεν... από, από Κύπριο σκηνοθέτη ή από. Όχι, από Ελλαδίτη σκηνοθέτη. Με πρωταγωνίστρια από την Ελλάδα. Έχει επιλεγεί η πρωταγωνίστρια. Ναι. Δεν θα το πούμε όμω. Ε, Μπορώ να το εκμεύσω. Να, να, το πω. Είναι η Μαρία Ικίτσου ε, που έχει ένα εκπληκτικό. Είναι μια νεαρή ηθοποιό. Ε, και όμω έχει ένα εκπληκτικό βιογραφικό πίσω τη. Με, με πίδαυρο, Α. και, σκηνοθέτη. Ο, και ο, ο λέγεται Αλέξανδρος Ζάρβη. Mm, έχουμε όταν αμένουμε, ταινία, ελπίζω, να αναμένουμε σε Ελπίζω, τελικά, να. Όχι, ναι, σε ταινία μεγάλου μήκου. Σε θα, ναι, ταινία χανονική, μεγάλο μεγάλου μήκου, ναι, 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 Που θα παρουσιάζει, βιο, βιογραφική ταινία, θα παρουσιάζει την Στυλού από την Κύπρο. Ακριβώ. Την Serial Killer. Μάλιστα. Ε, οι άλλε είναι μη διασυκλητευνήστρε, mm -hmm. κυρίε και κύριοι, εκδός Αρμίδα και πάλι, πρώτη έκδοση το 2014. Και Πήρατε φόρα Μετά την έρευνα της Στυλιανής Χριστοφή Είπατε ας κοιτάξω κι άλλες γυναίκες Έτσι εγκληματικέ φύσεις Είναι ό,τι περίσεψε. Δεν είναι γυναίκες Είναι και πάρα γενικότερα... Σας προσέλκυσε αυτό Δεν είχε γραφτεί τίποτα Έψαξα αρκετά και δεν είχε γραφτεί τίποτα Για την γενική εγκληματικότητα στην Κύπρο Και θέλησα να δω κατά πόσον η γυναική εγκληματικότητα ε, της Κύπρου ε, συνάδει με τις μελέτες που έχουμε για τη γυναική εγκληματικότητα σε άλλες χώρες. Mm. Mm -hmm. Πρέπει να πω ότι δεν πάμε καθόλου πίσω. Α, ε, τα συμπεράσματα μου σε ένα γενικότερο βαθμό συμπίπτουν με τα συμπεράσματα εγκληματολόγων τόσο Αμερικάνων όσο και Ευρωπαίων ε, η γυναική εγκληματικότητα είναι γύρω στο 10% δηλαδή στα 100, Συνόδιο. ναι, ακριβώς, στα 100 εγκλήματα, που γίνονται ναι. τα 10 γίνονται mm -hmm. από γυναίκες οι γυναίκες τολοφονούν κυρίως ε, άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβαλλοντος uh -huh. Ε, για αυτό μύδες και κλειτεμνήστες ναι, δηλαδή, ναι. δηλαδή θα δολοφονήσουν σύζυγο Παιδιά Πεθερά ναι, Όπως η ναι, Στυλιανή ναι, 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 ναι. 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 ε, Και επίση Χρησιμοποιούν ως ε, το, το, το κυριότερο όπλο που χρησιμοποιούν οι γυναίκες Για δολοφονία Είναι το μαχαίρι Α. Ε, Ή το δηλητήριο Μάλιστα ε, είναι κάτι που... Είναι και... λίγο άγριο, αλλά και οι γυναίκες μιας εποχής ήταν συνηθισμένες να σφάζουν κοκόρια. Ακριβώς, αλλά... ακριβώς να... Ήταν... Και... Το δηλητήριο πιο καθαρή Πιο ε... καθαρή δουλειά, και... ναι, 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 πιο ναι, καθαρή ναι, μέθοδος. Ναι. Ε, και, ε, σε αυτό το βιβλίο, μη διασκεκρινίστε, λοιπόν, συγκεκριμένες περιπτώσεις mm -hmm. που έχετε ε, ανακαλύψει από την έρευνά σας, παλιές εφημερίδες Ακριβώς. και όλα τα σχετικά. Και, και στα κρατικά αρχεία. Και κρατικά αρχεία. Όπου σώζονται... Δικογραφίες και, δικογραφίες, και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Σώζονται δικογραφίες. Ναι, ναι. Πόσες περιπτώσεις παραθέτεται Είναι γύρω περιπτώσει. δέκα 10 περιπτώσεις. 10 περιπτώσεις. Mm -hmm. Λοιπόν, εμείς όμως θα εστιάσουμε σε άλλη εποχή, άλλο χωροχρόνο mm -hmm. τώρα... ...στην Κύπρο παραμένοντας κυρίε και κύριοι... ...το σωτήριο έτος, το έτος κυρίου 1465. Θα διαβάσω αυτά που βλέπω στο οπισθόφυλλο θα μου επιτρέψετε γιατί το συνηθίζουμε στο, στο εξώφυλλο είναι κατευθείαν μας βάζει στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα η λεπτομέρεια πίνακα είναι αυτή που δείχνει έναν μοναχό να κρατάει ένα κερί ή φωτογραφία. φωτογραφία από φωτογραφία ναι, 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 ναι. Ε, ενώ στο επιστοφυλλο διαβάζω ε, κατά το έτος κυρίου 1465 που λαμβάνουν χώρα όλα αυτά τα οποία θα σα κρατήσουν ξάγρυπνους Κυρίε και κύριοι, όπω και εμένα είμαι σίγουρη, διαβάζετε απενευστή το. Η γραφή του ε, είναι καταπληκτική. Λοιπόν, το βασίλειο τη Κύπρου είναι το έσχατο προπύριο τη χριστιανοσύνη απέναντι στι ελάβνουσες ορδέ των Σαρακινών και των Τούρκων. Στο θρόνο του βασιλείου βρίσκεται ο Ιάκωβο ο Δεύτερο ο επιλεγόμενο μπάσταρδο. Ο Ρεζάκ για του Κύπριου. Μια σειρά φόνων «Αναστατώνει τη Λευκοσία το καλοκαίρι του 1465». Ε, Δεν μας εκπλήττει ε, ναι, ναι, ε, που είπα, επέλεξε είπα, ο, να... ο συγκεκριμένος συγγραφέας να περιλάβει. Είπα να μην φεύγουμε έτσι. από το κλίμα. Ο Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος, παιδικός φίλος του Ρεζάκ, καλείται να εξηχνιάσει τα εγκλήματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις συμμαχίες του Βασιλείου. Βενετοί ευγενεί, καταλανοί να ναίτε υπότε και φράγκοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε μια περιπέτεια με φόντο την Κυπριακή Ιστορία συγκρούσεις, ίντριγκες, ανεκπλήρωτες ιστορίες αγάπης και ένας μύθος που σμίγει με την ιστορία. Ο Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος είναι ένα πρόσωπο σκοτεινό και αλόκοτο, όπως ακριβώς και η εποχή του Μεσαίωνα στην Κύπρο. Ο συγγραφέας αποδίδει έντεχνα τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα που ταλανίζεται από πάθη, με κυρίαρχο το πάθος για εξουσία σε ένα περιβάλλον σκοταδισμού και βίας και καταφέρνει να βυθίσει τον αναγνώστη με τρόπο άμεσο και μέσα στις δίνες των όσων περιγράφει Αυτή είναι η άποψη της κυρίας Έλλης Καραγιάννη από τη διδάσκηση Σορβόνη να υποθέσω Είναι απόφυτος της Σορβόνης Όπως το βλέπω εδώ πέρα mm -hmm. Μάλιστα Λοιπόν ε, Μια πρώτη κουβέντα τώρα <laughs> για αυτό το βιβλίο κύριε Βαγγελίδη Τα εγκλήματα πρωταγωνιστούν Mm -hmm. Και σε αυτή την περίπτωση Θα έλεγα προσωπικά ότι τοποθετούνται σε δεύτερη μοίρα τα εγκλήματα Είναι απλά αν θέλετε ένα πιασάρικο δόλωμα mm. Για να αναπτύξω, για να δώσω μια εικόνα της φραγκοκρατίας στην Κύπρο των τελευταίων ετών της φραγκοκρατίας στην Κύπρο mm -hmm. Βέβαια είναι φανταστικό το βιβλίο. η υπόθεση είναι φανταστική ε, όμως οι, οι πρωταγωνιστές, ο χώρος που κινούνται, ε, τα ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται είναι όλα πραγματικότητα και, Ακόμα, ναι. ακόμα και, και ο πρωταγωνιστής ο Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος Υπαρκτό Yeah. Ε, ο, ο Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος όχι, αποτελεί, ε, αποτελεί πρόσωπο της φαντασίας μου. Όμως η οικογένεια των Ποδοκαθάρων ήταν μια οικογένεια, πολύ βυζαντινή οικογένεια της Κύπρου, πολύ πλούσια, με μεγάλα κτήματα mm -hmm. ε, στη Λευκοσία και αλλού μάλιστα ο ένας ο προμαχώνας των ενετικών των σημερινών ενετικών τυχών χτίστηκε πάνω σε γη των Ποδοκαθαρών. Γι' αυτό yes. ονομάζεται Ποντοκάταρο. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ε, ο ίδιος όμως ο Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Είναι ένας ε, καλόγερος α, Αυγουστινιανός. Ο Θεός να τον κάνει καλόγερο. Είναι ένα άτομο διαβλητό από όλες τις πλευρές. Ένας αντιήρωας θα έλεγα. Όμως παρόλα αυτά είναι ένα άτομο που λειτουργεί, έχει, έχει ένα ταλέντο να εξηχνιάζει εγκλήματα. Και όταν λοιπόν γίνονται, γίνεται το πρώτο έγκλημα, ο Ρε Ζακ, ο βασιλιάς της Κύπρου, ο Τζάκης όπως τον λέει ο Λεόντιος Μαχαιράς, mm -hmm. αναθέτει στον Σεβαστιανό Ποδοκάθαρο, ο οποίος ε, ήταν επιδικός του φίλος, να να λύσει το, το να εξηχνιάσει το, το έγκλημα, έγκλημα το οποίο σημασία η σημασία η εξηχνίαση ακριβώς γιατί έρχεται σε κίνδυνο το ριγάτο το ολόκληρο ακριβώς, ακριβώς. γίνονται και άλλα εγκλήματα στον το έγκλημα βεβαίω με θύμα ε, ένα τον ε, 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 leurs... ξάδερφο του ποντίθηκα του πάπα γι' αυτό mm. υψηλά υψηλά ειστάμενο πρόσωπο και κινδύνευε το ριγάτο του Ιακώβου του δεύτερου, του επωνομαζόμενου Νόθου, του οποίου τον θρόνο mm -hmm. διεκδικούσε ως νόμιμη η Καρλότα. Η Σαρλότα, η... ακριβώς. Η αδελφή, αδελφή η τεροθαλής αδερφή τε, του. Η αδερφή του. Mm -hmm. Όλα αυτά θα τα συναντήσουμε στην αφήγησή σας ε, και θα συναντήσουμε... Θα δούμε ιστορίες για ε, καλόγερους υπότες. Mm -hmm. Ήταν υπότες όλοι τους, όπως ε, διαβάζουμε, ή, ή περισσότεροι από αυτούς. Ακριβώς. Ε, υπήρχαν ε, διάφορα τάγματα. τάγματα ήταν καλόγεροι πολεμιστές. Mm -hmm. όπως ο... Σταυροφόροι. Σταυροφόροι, ακριβώς. ακριβώς αλλά ήταν καλόγεροι. Mm -hmm. ε, οι Ναΐτες είναι πιο γνωστοί από αυτούς. Το τάγμα τους διαλύθηκε από τον βασιλιά της Γαλλίας και τον Πάπα τους κατηγόρησαν για διάφορα μέχρι και για σατανισμό, για ομοφιλοφιλία, για διάφορα εν πάση περιπτώσει πράγματα τα οποία δεν τέριαζαν στη μοναχική τους ιδιότητα. και ακριβώς από εδώ ξεκινώ το ότι... πρέπει να προσέξουμε Α. να μην αποκαλύψουμε όχι πολλά, όχι, πρέπει, όχι όχι, όχι. Και, και τα αποσπάσματα που έχω επιλέξει mm -hmm. για να χαρούμε τη γλώσσα σας απλώς δίνουν κλίμα εποχής και mm -hmm. ε, ανθρώπινης νοοτροπίας mm -hmm. ε, έχουμε τους Ναΐτες τους σε σκοτεινό ρόλο όπως ναι. καταλαβαίνετε εφόσον μας εξηγήσατε και το βλέπουμε και στην αφηγήσή σας Α, ότι ακριβώς. εκδιώκθηκαν ακριβώς από τον... ε, όταν τάπαν, έπεσε το τελευταίο οχυρό των σταυροφόρων στην άκρα ε, οι Ναΐτες μετέφεραν την έδρα του τάγματός τους στην Κύπρο μάλιστα και όταν πλέον απεφασίστη η διάλυση του τάγματος από τον Πάπα και τον, ε, και τον Βασιλιά της Γαλλίας, ε, εκλήθη ο Μέγας Μάγιστρος των αϊτών Υποτών, ο Ζακ Τεμολέ, να πάει στη Γαλλία mm. για να απολογηθεί. Ο ίδιος βέβαια κατάλαβε το τι ε, τον περίμενε. Mm. Να αναφέρω εδώ ότι τελικά τον κάψανε στην πυρά. Mm -hmm. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα η συνέχεια λοιπόν, <laughs> στο βιβλίο. έχουμε και το τάγμα των Ιωαννίτων. Των Ιωαννίτων, ακριβώ. Και αυτό διαδραματίζει ένα σημαντικότατο ρόλο. Ρόλ. Ε, έχουμε τα πρόσωπα, τα υπαρκτά, mm -hmm. στα οποία ε, ο συγγραφέας έτσι μας ε, μας εισάγει, τα κύρια πρόσωπα του βιβλίου είναι ο Ρήγα. Ο Ιάκωβος ο Δεύτερος, ο Ρεζιάκ, λοιπόν, είναι η Σαρλότ. Θα τη συναντήσουμε mm. και αυτή στην αφήγησή σας γιατί το Ροθαλής είναι του Ιακώβου του Δεύτερου. Ο Φράς Σεμπαστιάνο, ο ποδοκάθαρος, ο στο στο oh, κέντρο oh, της αφήγησης, oh, αυτός υπάρχει. ο αντιήρωας, mm -hmm. σκοτεινός τύπος, από τη μια το κομποσχήνι, από την άλλη το σπαθί, αλλά είχε, έχει αρχές mm. και κερδίζει. Ε, την ας το πούμε ε, την αγάπη του αναγνώστη κατά κάποιο τρόπο ε, Φράγκη Γιώμ Γονέμις mm -hmm. αντιπαθέστατος είναι, ε, όχι δεν αυτός ο αντιπαθέστατος αυτός είναι αρχιεπίσκοπος ο αρχιεπίσκοπος Λευκοσίας Λευκοσία, Αυγουστινιανός ναι. μοναχός και αυτός ναι. πιστός φίλος και υποστηριχτής του ρίγα ε, ο αυτός είναι ο αντιπαθητικός ο Νικόλαος Εντό παρενθέσεω, Κονέλα Ντεμοραμπί, που είναι ο Βυσκούνδη τη Λευκοσία. να λέμε. Ε, ο αστυνομικό διευθυντή, α πούμε, ή διοικητή, κάπω ναι. έτσι είναι. Ε, ο Ιάννη Δε yeah. Θαμπρίγκουε, αραγωνέζο τυχοδιώκτη, κούντη του Καρπασίου και τη Ιόπη, φίλο του Ρίγα mm -hmm. Ιακόβου και εκείνο. Ο Ρίτζιο Ντιμαρίνο, αραγωνέζο τυχοδιώκτη. Έχουμε εξ Ισπανία αρκετού στην ναι, αφηγή σα και πραγματικά. στην Κύπρο ε, τυχοδιώκτη αυτό, Αραγωνέζο, αξιωματούχο του βασιλείου τη Κύπρου, φίλο του Ρίγα και αυτό. Ο Φιλίππο Μπαλντουίνο, mm -hmm. πολύ σκοτεινό τύπο και τούτο, έμπορο στη Λευκοσία και πρώην στρατιώτη. Είναι φανταστικό πρόσωπο. Ο, <σχει> και είναι ο αρχηγό των. <σχει> ε, το, ο πρόεδρος όχι να το πούμε <σχει> ναι, ο, Πρόεδρο τη Συντεχνία των Εβραίων. Συ... Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Τα, το Μεσάνου υπήρχαν οι Συντεχνίε. Τα, τα Συνάφια. Τα Συνάφια, ναι. ακριβώ. Ναι. Ο Ανδρέας Κορνάρο τη Επισκοπής, δεν <συλί> είναι τόσο ευγενή, φίλο του Ρίγα Γιακόβου και αυτό, στην οικογένεια του Νίκε, το πλούσιο φέουδο τη Επισκοπής και όπω ξέρουμε, βεβαίω ιστορικά. Ε, μόνο και στην ε, άκουσμα της λέξης και της επωνυμίας Κορνάρο Αν και ήταν δύο οι κλάδοι η κλάδη ή mm -hmm. Κορνάρο ε, έχουμε, Μας θυμίζει την Εκατερίνη Αυτή θα τη συναντήσουμε ναι. στην αφήγησή σα. Και ο γλάφκος μόδεστος γίγας Φράγκος Έρκολε Είναι η... τρεις νάνοι ναι. Έχουμε και νάνους, όχι ανθρώπους, νάνους. <laughs> και αυτό είναι το γιατί ε, βλέπουμε στην αφήγησή σας, mm -hmm. κύριε Βαγγελίδη, και τα, ε, ε, τις δοξασίες της εποχής, ε, καθόλου δεν ισχύουν φυσικά σήμερα, mm -hmm. στις οποίες δοξασίες οι γυναίκες ήταν υποδέστερα όντα Ακριβώς. και οι νάνοι δεν συγκαταλέγονται στην... Ε, ε, κατηγορία των ανθρώπων, τέλο πάντων. Υπάνθρωποι, ναι. ας το πούμε. Mm -hmm. Ακριβώς είχαν, ζούσαν μία. ας το πούμε, προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε ένα εχθρικό mm -hmm. για αυτούς περιβάλλον. Το και οι Εβραίοι. Κάπω έτσι. Ε? Κάπω ε? έτσι, ίσω. Ναι, ναι. ε, παίζουν, διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό. Ναι, 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 ναι. Σημαντικό, να σημαντικό, το σημαντικό ρόλο, έτσι, ναι. ρόλο στην όλη αφήγηση, mm -hmm. στα εγκλήματα. Ε, ενώ. Δεν με εκπλήττει, κύριε Βαγγελίδη, που τα επεξηγηματικά που συνήθως ε, προηγούνται της αφήγησης, στην περίπτωση του δικού σας του βιβλίου, ε, τα Έποτε, βρίσκουμε στο ναι. τέλος της αφήγησης και είναι σαν να επιβεβαιώνουν ε, την αίσθησή μας, ε, ολοκληρώνοντας την ανάγνωση, την πολύ συναρπαστική, ε, με όσα δεν γνωρίζαμε και ίσως ήταν ερωτηματικά για μας. Όπως, για παράδειγμα, πώς κατέχει ο συγγραφέας, ο Στέφανος Ευαγγελίδης, τόσο καλά αυτή την υπέροχη γλώσσα που για τους Κύπριους αναγνώσεις είναι και αρκετά οικία, παλιάς εποχής γλώσσα και την παραθέτει στους διαλόγους έτσι, και πολλά άλλα που εξηγάται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου απευθυνόμενος στον αναγνώστη λέγοντας ότι για τους αναγνώστες που είχαν την υπομονή λέτε <ΣΣΣ> κάπου να, να διαβάσετε <ΣΣΣ> όλη Μέχρι αυτή την eh. ιστορία θα μας πείτε όμως εμάς εδώ σε αυτή την εκπομπή την, την έρευνα, το, 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 το πώς... Ε, τι, τι, χρειάστηκε να κάνετε για να γράψετε αυτό το βιβλίο. Ε, μου πήρε το κάποιο... ψάξατε. Ακριβώς. Ε, εδώ θέλω να αποδώσω εύσημα στον κύριο Άντρο Παυλίδη και mm. στα βιβλία του, τα οποία πραγματικά ήταν ε, ε, ένα, το χρυσό κλειδί για να ανοίξω τη μεσαιωνική εποχή. Ε, χρησιμοποίησα ως πηγές μου τόσο τα περιηγητικά κείμενα τα οποία έχει δημοσιεύσει σε τρεις τόμους ε, όπως επίσης και το χρονικό του Λεόντιου Μαχερά που είναι λίγο που είναι αποδίδει περίπου την εποχή το λεξιλόγιο μάλιστα που χρησιμοποιώ είναι το λεξιλόγιο του Λεόντιου Μαχερά μάλιστα. Ε, εκείνο που πραγματικά με έκανε μου έτσι με εντυπωσίασε είναι το ότι το λεξιλόγιο του Λεόντιου Μαχερά με λίγη προσοχή μπορεί οποιοδήποτε σήμερα Κύπριος που κατέχει την Κυπριακή Διάλεκτο να το, να το διαβάσει χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς επεξήγηση. να το κατανοήσει. Ακριβώς. Χωρίς επεξήγηση. Και ακόμα να κατανοήσει και τη ρίζα πολλών κυπριακών ακριβώς, Ακριβώς. και Προσδίδει στη γραφή σας ε, λογοτεχνική αξία ε, αναμφισβήτητη, αξία. Αλλά, αλλά υπάρχει και η δική σας ε, γραφή με ένα χιούμορ κάπως σκοτεινό, <laughs> κύριε και κύριοι, το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά και με ένα λυρισμό. Ε, όταν αναφέρετε ε, στα πάθη των ανθρώπων, θα το βρείτε, ε, νομίζω ότι θέλω να, να, να ανατρέξω στη γραφή σας κυρία Βαγγελίδη <laughs> ε, Και βεβαίως ε, να συνεχίζουμε και την κουβέντα ε, Για να δώσουμε δίαιμα γραφής Με πολλή προσοχή δεν θελήσαμε να προδώσουμε ε, Τα δρόμενα αυτής της αφήγησης Για να μην στερήσουμε από τον αναγνώστη Αλλά θα δώσουμε κλίμα εποχής Και... Εδώ πέρα ε, αναφερόμενος στον Σεμπαστιάνο λοιπόν, στο κεντρικό πρόσωπο mm -hmm. αυτής της αφήγησης φεύγοντας από την Αρχιεπισκοπή πέρασε από τον Ναό της Αγίας Σοφίας πάντα τον εντυπωσίαζε η μεγαλοπρέπεια του καθεδρικού της Αγίας Σοφίας που ήταν χτισμένη με τον οχρό πορόληθο της Λευκοσίας. Τα πανέμορφα βιτρό σε σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη που ο ήλιος της Λευκοσίας τα έκανε να μοιάζουν σταλμένα από τον ουρανό. Τα περίτεχνα κεντήματα στις πέτρες έργο ντόπιων μαστόρων από τη Λάμπουσα. Οι εικόνες και τα ακριβά βενετσιάνικα υφάσματα έδιναν στα χωικά μάτια την Τη της μεγαλόπρεπης θεϊκής παρουσίας. Κάτι που δεν είχαν οι μικροί ναοί των αιρετικών Ελλήνων με τις άτεχνες ζωγραφιές τους. Θα μπορούσε να μείνει να θαυμάζει το ναό με τις ώρες, αλλά Έπρεπε να προχωρήσει. Πέρασε το γεφύρι των Αγίων Αποστόλων και ξαναμπήκε στη μεγάλη στράτα που ένωνε το παλιό παλάτι με την κάτω πλατεία. Από το ξημέρωμα, άντρε και γυναίκε είχαν απλώσει την πραμάτια του ο ένα δίπλα στον άλλο. Φρούτα, ελιέ, ξηρή καρπή, λάδι, μπαχάρια από την Ανατολή, λαγίνια με κόκκινα κρασιά κρέα παστό και λουκάνικα συγκεντρώθηκαν με αυθονία και περίμεναν τους αγοραστές. Μια γυναίκα άρμεγε τις κατσίκες της και πουλάγε το φρέσκο γάλα στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί γύρω της. Ενώ κάποιος ψαράρης είχε ήδη ξεπουλήσει τα ψαρικά του και ετοιμαζόταν να φύγει. Λίγο πιο κάτω ήταν οι υφασματέμποροι που στους πάγκους τους έβρισκες κάθε ύφασμα ανατολής και δύσης, λινά από τη Φλάνδρα, μεταξωτά από τη Βενετιά, αιγυπτιακά βαμβακερά, δαμασκινά και βελούδα, μάλινα υφαντά, αν ήθελε, φημισμένα και πανάκριβα κυπριακά χαμηλωτά ή τι περίφημε κυπριακέ άσπρε κουβέρτε, έπρεπε να πα στη σκεπαστή ρούγα. Εκεί θα μπορούσε να βρει και τα περίτεχνα λαπιθιώτικα αγκιά. Αν τα χρήματά σου ήταν λίγα, τότε μπορούσε να βρει φτηνά, αλλά όμορφα αγκιά, αραδιασμένα σε πάγκου μπροστά από τα αγκιοπλαστεία που βρίσκονταν λίγο πιο πέρα. Παραδίπλα βρίσκονταν οι καλικάδες και οι σιδηρουργοί. Η πικραμένη λευκοσία μετά τις τόσες καταστροφές έδειχνε να ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Και όλα αυτά χάρη στον άξιο Ρήγα Ιάκωβο τον Δεύτερο. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα κύριε Ευαγγελίδη. Πραγμα, ε? Πραγματικά ε, η λευκοσία είχε λέει λατηθεί από τους μαμελούκους. Ε, πριν ε, ε, κάπου 40 χρόνια ε, πριν αρχίσει να ανακάμπτει και πραγματικά ο Ιάκωβος Β' βοήθησε πολύ στην ανάκαμψη της Λευκοσίας. Εγκατέστησε πληθυσμούς. Έφερε από, το... από την Ήπεθρο και εγκατέστησε πληθυσμούς στην Λευκοσία. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η Λευκοσία, τη μεσαιωνική εποχή, την εποχή του Ρεζάκ, ήταν, πολύ... ήταν πιο μεγάλη σε έκταση σε σχέση με τη σημερινή Λευκοσία. Ναι. Μάλιστα το Μιλάνο ήταν πιο μικρό. Α, Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε α, την α, έκταση α, της Λευκοσίας Ακριβώς Στη Λευκοσία υπήρχαν ε, ε, φυτίες με ζαχαροκάλαμα <συμπ> Υπήρχαν περιβόλια μέσα, μέσα στα τείχη <συμπ> ε, Και ο Παιδιαίος βέβαια Και ακριβώς ο πεδιαίο, ε, Ο οποίος διέσυζε τη Λευκοσία Ξεχνάμε, επειδή τώρα πλέον έχει σκεπαστεί ο παιδιαός, <συμπ> Ξεχνάμε την, ε, το ότι υπήρχε ένα ποτάμι στη Λευκοσία με γεφύρια Mm. Με πολλά γεφύρια. Δεν ξέρουμε ακριβώ πόσα, πόσα ακριβώ γεφύρια υπάρχουν, γιατί συναντάμε κάποια γεφύρια με δύο με τρία ονόματα, δεν μπορούμε να πούμε αν είναι το ίδιο γεφύρι ή ήταν δύο άλλα, ή εν πάση περιπτώσει ήταν ένα γεφύρι που κατά καιρού είχε διαφορετικά ονόματα. Mm. Πάντω ο ποταμό, ο Πεδιαίο έμπαινε περίπου από, είναι, από το μέρο που είναι σήμερα η Πύλη παντως ο ποταμος ο πεδιαιο εμπαινε περιπου απο το μερος που ειναι σημερα η πυλη παφου που βρισκόταν το δεύτερο παλάτι των Λουζινιανών και έβγαινε περίπου εκεί που είναι η πύλη Ιαμχώστου. Και ήταν ευλογία ο Παιδιέος για τη λευκοσία ευλογία... τα γεματική ευλα... αλλά ήταν και κατάρα α, α, μαθήμωνε, ε, και με πολλές βροχές. Ακριβώς κατέβαινε ορμητικός. Μπορούσε να την πνίξει την πόλη. Και... Βεβαίω, έχουμε θύματα, έχουμε νεκρούς, έχουμε πνιγμένους mm. από, την, από τις πλημμύρες του παιδιέου. Και θα το συναντήσουμε στην αφήγησή. Σας γίνεται αναφορά. Ε, ένα άλλο απόσπασμα που δίνει, δίνει πάλι κλίμα εποχής και όχι μόνο. Η Λευκοσία γιόρταζε τη σωτηρία της. Αυτό που λέγαμε. Ακριβώς. Τις Της που ακολούθησε τη δοξολογία στην Αγία Σοφία, η Ούνταν, ο αρχιεπίσκοπος Κιγιόμ Γονέμης, διμένος με μεγαλοπρεπή γερά άμφια. Στο ένα χέρι κρατούσε επιμαντορική ράβδο και στο άλλο χρυσοσταχωμένο Ευαγγέλιο, ενώ του παραστέκονταν δώδεκα νέοι κρατώντας ασημένια φλάμπελα. Στη λιτανία μετήχε σύσσωμος ο πλήρος της Λευκοσίας, Διάκη και παπάδες, λατίνοι και γρεκοί, κόπτες, σιροορθόδοξοι και αρμένοι, νεστοριανοί και μαρονίτε, ενώ πιο πίσω, πεζό και σε ένα τρίχινο ράσο σε ένδειξη ταπείνωσης, ακολουθούσε ο Ρήγας Ιάκωβος, περιστοιχιζόνταν από έξι σιδερόφρακτους υπότες πάνω στα λογά τους ακολουθούσε ο Τζαμπερλάντος Διμαρίνο που κράταγε το λάβαρο με το οικόσιμο των Λουζινιανών, μέλη των διαφόρων συντεχνιών της πόλης κρατώντας τα πολύχρωμα λάβαρα της κάθε συντεχνίας, ο Βισκούντης Νικόλαος Δεμοραμπίτ, ο Κούντης της Τρίπολης, ο Πρίτζης της Αντιόχειας, ο Πρίτζης της Γαλιλαίας, ο Κύρις του Βερουτίου, Βερούτη, γυριτό yeah, yeah, ε. Yeah. Ο Κούντι του Καρπασίου, Ιωάννη Περέζδε Φαμπρίγκουεθ, ο Συνεσκάρδο Μάρκο Συγκλητικό, ο Ανδρέα Κορνάρο τη Επισκοπή, Παρούνιδε, Αρχόντι, Σορδάτη, Πουρζέζιδε, Φραγκομάτι και πλήθο λαού. Mm -hmm. Όλοι αυτοί, όπω επεξηγούνται βεβαίω ε, για τον αναγνώστη, κυρίε και κύριοι, με όλα τα αξιώματα, ο κόσμο εκείνη τη εποχή, ε, κύριε Ευαγγελίδη, για να έρθω... Γιατί έχω επιλέξει έτσι χαρακτηριστικά... Λοιπόν... Ε, έχουμε... Εδώ πέρα... Ποια είναι αυτή τώρα... Μια γυναίκα... Έτσι... <laughs> ε, για να έρθουμε και στα, στις δοξασίες της εποχής... Αυτό που λέγαμε προηγουμένως... <laughs> Διαβάζω το απόσπασμα... Έχει σχέση με τα ήθη της εποχής... <laughs> ε, Αφέντη μου, ελεμονήθου μου, η κόρη μου, έλεγε με τα αναφιλητά να πνίγουν τα λόγια του, ήτανε ε, ένας υπηρέτης, υπηρέτης, ε, 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 ε το αρχοντικού, ενός αρχοντικού που βρισκόταν εκεί. Ο... Λοιπόν, ε, η κόρη σκοφής. μου έχει δαιμόνιο. Και παρενεύει σε μία σύσκεψη υψής της σημασίας Την οποία διέκοψε mm -hmm. Γιατί θεώρησε ότι θα ήταν σε θέση να βοηθηθεί Που βίωνε την το, το δράμα ακριβώς. Ε... επειδή ακριβώ βρισκόταν εκεί ο αρχιεπίσκοπος ο Γονέμης Ο Γιώμ Γονέμης ε... Θεώρησε ο υπηρετή ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή Μέσα στην απελπισία του να προσπέσει στα πόδια Μήπως του Μήπως και βοηθηθεί Ακριβώς, του αρχιεπισκόπου ε... Έχει δαιμόνιο, βοήθα μα. Σώσε μα από τη δυστυχία μα. Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα και δακρυσμένα, ενώ οι μαύροι κύκλοι μαρτυρούσαν πω ο άνθρωπο αυτό είχε να κοιμηθεί μέρες. Ο Ζεράρ σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να φωνάζει στον δούλο του να φύγει γιατί προσβάλλει το σπίτι και τον καλεσμένο. Ήταν έτοιμο να τον χτυπήσει. Μα ο γονέμις, ο αρχιεπίσκοπος, του έκανε νόημα να σταματήσει και γύρισε προ τον δούλο του που έκλεγε απαρηγόρητο. Ο γονέμις άπλωσε το χέρι του και βοήθησε τον δούλο να σταθεί στα πόδια του, λέγοντά του αυτά τα λόγια. Ησύχασε άνθρωπε. Άκουσέ με και όλα θα πάνε καλά οι γυναίκες, όπως όλοι μας ξέρουμε, είναι όντα ηθικά και πνευματικά υποδέστερα από τους άνδρες <Και>, και γι' αυτό πιο ευπρόσβλητα από τους δαίμονες. Το γένος των δαιμόνων ούκ εκπορεύεται η μη εμπροσευχή και νηστεία, λένε οι γραφές. Αυτό θα κάνετε. Νηστεία και προσευχή για 40 μέρες. Ύστερα θα την πά στον παπά Ουμπέρτο, στο σταυρό το φανερωμένο, να τη διαβάσει εξορκισμό και τάπισα θα δώσει Δώσε στην κόρη σου να πιει καθαρκτικό. Άγιοι άνθρωποι έχουν διαπιστώσει πέραν πάσης αμφιβολίας πως το κατοικητήριο των δαιμόνων βρίσκεται στα έντερα. Θα φύγουν οι δαίμονες μαζί με τις βρωμιές του εντέρου. Ο Δούλο ξανά στα πόδια του Αρχιεπισκόπου και άρχισε να τα φυλάει πάλι. Δύο βαχλιώτε τον σήκωσαν και τον έβγαλαν έξω σηκωτό. Ο Ζεράρ γύρισε προ του καλεσμένου του, ζητώντα του συγγνώμη για το περιστατικό και συνέχισε λέγοντα πω ο Δούλο του θα τιμωρηθεί για την απρεπή του συμπεριφορά απέναντι στου καλεσμένου του και ιδιαίτερα απέναντι στον Αρχιεπίσκοπο. Εδώ λοιπόν για τα ήθη. και επανέρχεστε σε αυτό. Με τι γυναίκε, τι υποδέστερε. Ακριβώ. Δεν ξέρω ακριβώς. τώρα. Να ψάξω στο ψυχισμό του συγγραφέα. Μ, μήπως... ίσως ίσω να πρέπει να το ψάξω, δεν ξέρω. Μήπω βγάζει κάποια αποθυμένα ή. Μπορεί, κάποιο... μπορεί. Κάποιον φόβο του μοντέρνου αρσενικού, του σύγχρονου του αρσενικού, σύγχρο... που ενδεχομένω <laughs> να φοβάται τι δυναμικέ και πο... μερικέ φορέ και εγκληματικέ. Εγκληματική φύση. Φύση. Γυναίκε. <laughs> <laughs> μπορεί, ποιο ξέρει. Λοιπόν, θέλω να προλάβουμε αυτή τη μικρή παράγραφο εδώ πέρα, η οποία επίσης είναι χαρακτηριστική. Ε, αρχιεπίσκοπε, νομίζω πως κανένας εδώ μέσα δεν συμπαθεί τους Βενετούς και ομολογώ πως θα χαιρόμουν να έβλεπα τη δημοκρατία τους να την πνίγει η λιμνοθάλασσα. Τώρα γιατί το διάλεξα αυτό, γιατί τα παιχνίδια της εξουσίας είναι πανάρχη ιστορία. Και μέχρι τις μέρες μας ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει. Και λέει, δεν νοιάζονται για τους Βενετούς τώρα. Ακούτε περιγραφή κυρίες και κύριοι. Δεν νοιάζονται παρά μόνο για τα εμπορικά του συμφέροντα. Να σα θυμίσω ευγενέστατη πω όταν ο παππού του Ρίγα μα, ο βασιλιά Ιανό, πολιορκούσε του Γενουάτε στη Φαμαγκούστα, οι Βενετοί του πούλησαν πουμπάρδε. Και μετά πούλησαν πουμπάρδες και στου Γενουάτε. <χι> πουμπάρδε δηλαδή <χι> κανόνια. <χι> Έτσι. Ε οι καταραμένοι. Τέτοιοι ήταν τότε, τέτοιοι είναι και σήμερα. Όμω εγώ τιμώ τον Ρεζάκ και θα υπακούσω σε όποια απόφαση πάρει και θα τον υπηρετήσω όπω πάντα θεσιάζοντας ακόμα και τη ζωή μου. Ακριβώ. Ο... Τότε υπήρχε το προξενιό ανάμεσα στον βασιλιά τη Κύπρου, τον Ρεζάκ, και την Εκατερίνη Κατερίνη Κορνάρα. Όπω το ορίζουμε. η Βενετή. Οι η Βενετή, βέβαια έπαιξαν ένα πολύ ύπουλο παιχνίδι, πραγματικά ε, παντρεύτηκαν αρχικά δι' και μετά έγιναν οι γάμοι στην Αγία Σοφία. Μέσα σε ένα χρόνο, ε, έμεινε έγκυος η Κατερίνη Κορνάρο. Μέσα σε ένα χρόνο όμως και πριν γεννηθεί ο διάδοχος, ο Ρε Ζακ πέθανε από μια μυστηριώδη mm. ασθένεια. Mm. Όταν γεννήθηκε το παιδάκι, ο διάδοχος, εστέφθη Βασιλιά βασιλιάς της Κύπρου ως Ιάκουβος ο Τρίτος όμως δεν μακροημέρευσε πριν συμπληρώσει το ένα του έτος. Αποβίωσε. Με υπόπτο τρόπο και αυτό. Με υπόπτο τρόπο. Ε, έγινε βασίλισσα της Κύπρου η Εκατερίνη. Ε, κάποια στιγμή η Βενετή της είπαν μάζευτα και πήγαινε πίσω στη Βενετία. Το βρώμικο παιχνίδι λοιπόν Ακριβώς της και προσύρτησαν της Ακριβώς το ε. βασίλειο της Κύπρου πλέον έπαψε να υπάρχει Αλλά θέλω να κλείσω με ε, λυρισμό κυρίε και κύριοι ε, Και Λοιπόν, έχω και διαλέξει και άλλα αποσπάσματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε, ανελαίτως χρόνος του ραδιοφώνου. Θα κλείσω με τον συναισθηματικό Έναν αμείγμα συναισθηματισμού Και ρεαλισμού Χαρακτηριστικό του συγγραφέα Το βρίσκουμε προς τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου Γιατί Ο Σεβαστιανός Ο Ποδοκάθαρος ε, ήταν, Είχε και έρωτα ε, Έχουμε και μια ερωτική ιστορία Πικρή mm -hmm. ε, την και, ανεκπλήρωτο και ανεκπλήρωτο έρωτα έχει ερωτευτεί ποτέ σου, Σεμπαστιάνο, ρώτησε η γρία πόρνη που ξάπλωνε δίπλα του. Ο καλόγερος δεν ήθελε να απαντά σε τέτοιε ερωτήσει. Ξαφνικά ένιωσε άβολα για τη γύμνια του και τράβηξε το σεντόνι να καλυφθεί. Ναι, είχε ερωτευτεί. Και λοιπόν. Εγώ είχα ερωτευτεί κάποτε, συνέχισε η γρία πόρνη, αδιαφορώντα για τη δική τη γύμνια ένα πανέμορφο υπότι από τη Βουργουνδία, ψηλό σαν το Τρόοδος και δυνατό σαν τον Ηρακλή. Τότε ήμουν και εγώ όμορφη, σαν Αφροδίτη. Μη με θωρείς τώρα, Έφυγα απέσω μου και τον ακολούθησα στου πύργου και τα καστέλια τη Κύπρου. Βουφαβέντο, Άγιο Ηλαρίωνα, Κερίνια, Πάφο, Λακάβα, Γαστριά και τελικά στον άδειο πύργο στη Σίγουρη. Οι δυο μα μόνο, πυργοδεσπότη ο κάφκο μου και πυργοδέσπινα εγώ. Μ' ακούσε, Μπαστιάνο. Ο μοναχό είχε ήδη φορέσει το ράσο του και ετοιμαζόταν να φύγει. Έβγαλε το πουγγί του και έδωσε στη γρία πόρνη λίγα νομίσματα. Η γυναίκα του έπιασε το χέρι. Δεκαπέντε μήνε κράτησε καλόγερε. Μετά πόνεσα, έκλαψα, πείνασα, έμεινα στου δρόμου. Αλλά οι δεκαπέντε μήνε που έζησα με τον βουργουνδό υπότι μου έδωσαν δύναμη να αντέξω τριάντα χρόνια εδώ μέσα. Ακού. Μια φορά ερωτεύεται ο άνθρωπος. Ο Σεμπαστιάνο τυλίχτηκε τον παλωμένο του μανδύα και βγήκε στου νοτισμένου από την ομίχλη δρόμου τη πόλη που είχε αρχίσει να ξυπνά. Τα λόγια τη πόρνη τριβέλιζαν το μυαλό του. Έρωτε και ιδίε. Ναι, είχε ερωτευτεί και αυτός κάποτε, αλλά από τότε πέρασε καιρός. Και όταν ένας άντρα έχει πολεμήσει με αγαρινούς και γενοβέζους, όταν έχει περάσει μήνες στη σουμπλιέ των μαμελούκων, περιμένοντας να του κόψουν το κεφάλι, δεν μπορεί πια να ερωτεύεται. Τη το είχε πει κάποτε, εκείνη γέλασε. «Αχ, Πιέρο, αφού ξέρεις ότι εγώ ανήκω αλλού». «Έλα, άσε τους έρωτες και πάμε να κόψουμε πικρολέμονα». Του είπε. «Και τότε ένιωσε πως ο έρωτας δεν είναι γλυκός, είναι πικρός, σαν εκείνα τα πικρολέμονα της Μεσαορίας». Ε, έρωτες και αηδίες. «Πέρασε από το παρεκκλήσι του Σταυρού, που έκτισε ο Ρήγας Ερίκος, ας είναι του η μνήμη, και τη μονή της Φανερωμένης των Ορθοδόξων, όπου οι αιρετικοί είχαν ήδη αρχίσει την ακολουθία του Όρθρου» ένα ηλικιωμένο υπηρέτη βγήκε βιαστικό από ένα αρχοντικό. Λίγο πιο κάτω, ένα πεταλωτή είχε ήδη πιάσει δουλειά. Ενώ ο Σεμπαστιάνο διέκρινε μέσα στην ομίχλη τον Πανταλόνε που προχωρούσε βιαστικά στο δρόμο για το κημητήριο. Ένα βραχνοκόκορα λάλησε, καλωσορίζοντα την αυγή, και ένα γουροξυπνημένο κοράκι έκροξε ενοχλημένο διέσχισε το γεφύρι του Σινεσκάρδου, πέρασε την εκκλησία των Καρμελιτών και βρέθηκε κοντά στο παλάτι. Πώς τον έφεραν τα βήματά του κάτω από το παράθυρο της Άννας, γιατί έριξε στο μικρό της μπαλκόνι το κόκκινο τριεντάφυλλο. Έρωτες και αηδίες. Και λίγο πιο κάτω, μετά από μερικές σελίδες, ένα ακόμα μικρό απόσπασμα, στο οποίο ο συγγραφέας περιγράφει την οδύνη τούτης της απόρριψης από την εκλεκτή της καρδιάς του Σεμπαστιάνο, το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας βέβαια, ο Σεμπαστιάνο, σκοτεινό και κοινικό καθόλα τα άλλα, ευάλωτο όμως στον ανεκπλήρωτο τελικά χαρακτήρα του μεγάλου του έρωτα για αυτήν την Άννα, την πλήρη ταυτότητα και τη θέση της οποίας Άννας στην ιστορία θα αφήσω για τους αναγνώστες να ανακαλύψουν και διαβάζω στον Σεμπαστιάνο αναφέρεται το απόσπασμα κάλπαζε, λέει, ξέφρενα. Το φαρί έβγαζε αφρού από τα ρουθούνια. Έπρεπε να την προλάβει, να την προλάβει πριν ανέβει στο καράβι. Μα δεν τα κατάφερε. Η καραβέλα είχε ήδη ανοίξει πανιά. Στάθηκε στην προκυμαία. Ήξερε πω δεν θα την ξανάβλεπε. Όταν ευωδόθηκε το συνοικέσιο του Ρεζάκ με την ενετή κόρη, εκείνη ευχήθηκε στο Ρήγα και πήρε την απόφαση να φύγει από το νησί. Ο Φρά Σεμπαστιάνο μπήκε στο καπηλιό και ζήτησε να του φέρουν κρασί. Και μετά ζήτησε κι άλλο κρασί, κι άλλο, κι άλλο. Σηκώθηκε τρεκλίζοντα και γύρισε στο λιμάνι. Μια μικρή πόρνη ανασήκωσε το φουστάνι για να του δείξει την πραμάτια τη. Ο Σεμπαστιάν όμω κοίταζε μόνο το απέραντο πέλαγο. Ένιωσε τα στήθη του να ανοίγουν και την καρδιά του να ταξιδεύει ψηλά μαζί με τον Αποσπερίτη. Φώναξε το όνομά τη και αυτό αντίχησε σαν τι καμπάνε τη Αγία Σοφιά. Το κουβάλισαν γοργόφτερα θαλασσοπούλια και το πήραν τα κύματα απλώνοντάς το στο απέραντο πέλαγος. Στο καλό Άννα, στο καλό φώναξε. Δεν τον άκουσε κανένας. Μόνο η Άννα μέσα στο ανταριασμένο πέλαγος ένιωσε έναν πόνο στην καρδιά. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω Ευχαριστώ, για μου. το εξαιρετικό ανάγνωσμα κύριε Ευαγγελίδη. Κυρίες και κύριοι ο Στέφανος Ευαγγελίδης. Ε, μια μυθιστορία που θα σας καταγοητεύσει, ε, ε, λογοτεχνία, η γραφή του καταπληκτική, σεβαστιανός ποδοκάθαρος εγκλήματα στο βασίλειο της Κύπρου, εκδόσεις αρμίδα για να το αναζητήσετε, ο τελευταίος λόγος δικό σας. Α, τι Λέτε, μας ετοιμάζετε για να έχουμε καλό ρώτημα, αυτός <laughs> να είναι ο τελευταίος λόγος. Γιατί κάτι μας ετοιμάζετε. Λοιπόν... Ε... Μου έχει περισσέψει πολύ υλικό. Από το Ιστορικό, Έτσι, αποφάσισα να γράψω τη συνέχεια στο Σεβαστιάνο Ε, Το δεύτερο δηλαδή βιβλίο. Και πιστεύω ότι θα είναι εξίσου ενδιαφέρον. Θα κληθεί και πάλι να εξηχνιάσει θα, εγκλήματα. θα κληθεί, ναι, ενώ έχει αποσυρθεί πλέον από την, από την καριέρα του και ζει μακριά στο πελέντρι συγκεκριμένα. Ε, καλείται πάλι να εξηχνιάσει κάποια εγκλήματα. Ε, διαδραματίζεται δέκα χρόνια μετά. Uh -huh. Ε, πλέον ο Ρεζάκ έχει αποβιώσει, ο Αρχιεπίσκοπος Γονέμης έχει αποβιώσει και έχει μείνει μόνο ο Σεβαστιανός Ποδοκάθαρος και ο Βισκούντες Δε Και θα δούμε τους, ε, ε, τους χαρακτήρες ε, πάλι να ε, ζωντανεύουν. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο. Χίλια ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, από την ομάδα παραγωγής, τον Άκη Φαρμακαλίδη στην επιμέλεια του ήχου και την ομιλούσα όλοι επειδή στην παρουσίαση, να σας καλά και όπως σας αποχαιρετούμε κάθε φορά που αυτή την εκπομπή με την ίδια πάντα πρότροπη να διαβάζετε και ε, ε, λογοτεχνία εποχής, ε, μυθιστορήματα εποχής όπως τον Σεβαστιανόποδο Κάθαρο του Στέφανου Ευαγγελίδη επαναλαμβάνω εκδόσεις Αρμίδα. Γεια και χαρά σας! Βιβλιοθεραπεία ήταν η εβδομαδιαία εκπομπή του πρώτου προγράμματος για το βιβλίο με την Όλγα Πιερίδου και τους φιλοξενούμενους της.